λόγια για το βραβείο. Το τίμησε ο κόσμος, τον ψήφισε. Τι αισθάνεται? Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο που μπήκε στη διαδικασία να ψηφίσει, όχι εμένα αλλά και τους συμπαίχτες μου. Φυσικά τους συμπαίχτες μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε δυνατότητα να πάρω αυτό το βραβείο. Νιώθω καλά, γιατί είναι ένα βραβείο που σημαίνει ότι δείχνει ότι κάνεις καλή δουλειά και ότι ανταποδίδεται η σκληρή δουλειά στην προπόνηση. Και εντάξει, το σημαντικό, όπως έχω πει και στο παρελθόν, είναι τα ομαδικά βραβεία. Αυτά είναι που στο τέλος θα μείνουν. Αλλά όπως και να έχει, είναι κάτι που σε κάνει να αισθάνεσαι καλά. Για να μείνουμε στο συγκεκριμένο βραβείο, και επειδή όλος ο κόσμος, οι περισσότεροι τουλάχιστον, σχολιάζουν το πάθος το οποίο δείχνει στους αγώνες, πώς μπαίνει μέσα στα παιχνίδια, πώς το σχολιάζει ο ίδιος το συγκεκριμένο? Είναι η δίψα για διάκριση, για πρωτάθλημα, είναι η προσωπικότητα, τι απ' όλα? Νομίζω ότι είναι σίγουρα ένα κομμάτι της προσωπικότητας αυτό το πάθος που βγαίνει. Ίσως και λόγω βιωμάτων από μικρό παιδί, όταν έπαιζα ποδόσφαιρο. Γιατί εντάξει, το ποδόσφαιρο εγώ το αντιλαμβάνομαι πλέον σαν ευχαρίστηση, σαν βγαίνει κάτι διαφορετικό. Προφανώς και είναι δουλειά, γιατί με αυτό μπαίνει φαγητό στο τραπέζι της οικογένειάς μου. Αλλά όταν μπαίνω μέσα στο γήπεδο, προσπαθώ να βγάλω όλο το πάθος και τη διάθεση που έχω για ένα παιχνίδι που αγαπάω. Ακόμα και όταν δεν πηγαίνει καλά το παιχνίδι για μένα, τακτικά, τεχνικά ή με οποιονδήποτε τρόπο, είναι το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις σίγουρα είναι να δώσεις το 100% μέσα στο γήπεδο, και αυτό θα εκτιμηθεί κάθε φορά. Σίγουρα δεν μπορείς να είσαι πάντα στο μέγιστο, στην προσφορά σου, αλλά αυτό που μπορείς να κάνεις πάντα και αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ είναι να προσπαθώ να πετύχω όσο μπορώ με ένταση μέσα στο παιχνίδι να βοηθήσω την ομάδα μου. Και αυτό μου βγαίνει και εμένα σαν ευχαρίστηση. Νομίζω αυτό είναι που ρωτάτε. Αυτό το πάθος το είπαν και οι οπαδοί στην πρόσφατη επίσκεψή τους στην ομάδα. Ξήραν το πάθος του Μάτους, λέγοντας και στους υπόλοιπους ότι πρέπει να παίζουν έτσι. Άρα όλη η ομάδα πρέπει να παίζει με το ίδιο πάθος για να παίρνει αποτελέσματα και να φτάσει στο τελικό στόχο, το πρωτάθλημα. Αρχικά νιώθω πολύ καλά που χρησιμοποίησαν εμένα ως παράδειγμα, αλλά θα πρέπει να διαφωνήσω. Γιατί δεν νομίζω ότι και οι υπόλοιποι συμπαίκτες μου δεν παίζουν με το ίδιο πάθος. Ο καθένας το δείχνει διαφορετικά μέσα στο γήπεδο. Ίσως εγώ είμαι λίγο πιο δεικτικός με το σώμα μου, αλλά δεν νομίζω ότι στερούνται πάθος οι υπόλοιποι παίχτες. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα παίξεις και καλά μέσα στο γήπεδο. Είναι αυτό που σας είπα και πριν. Ας πούμε, στο τελευταίο παιχνίδι, οι υπόλοιποι συμπαίχτες μου ήταν καλύτεροι από μένα και τους αξίζουν και συγχαρητήρια. Και γι' αυτό είμαστε ομάδα, γιατί ο ένας καλύπτει τον άλλον. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Όταν οι οπαδοί αναγνωρίζουν σε έναν παίχτη κάποια χαρακτηριστικά και ταυτίζονται με αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι στερείται πάθος κάποιος από τους υπόλοιπους που μπαίνει μέσα για να βοηθήσει την ομάδα. Και κάτι τελευταίο. Ήρθε η ώρα για το πρώτο διπλό, αύριο. Sí, espero que sí, ναι. Πράγματι, γιατί έχει πέρασει και λίγος καιρός. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να πάρουμε τους 3 βαθμούς αύριο, πρέπει να δείξουμε ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, να είμαστε το ίδιο επιθετικοί όπως είμαστε εδώ στην Τούμπα, και μερικές φορές ξεχνάμε να το κάνουμε εκτός έδρας. Είδαμε πολύ βίντεο αυτή τη βδομάδα, προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά, με όλο το σεβασμό στον Πανιόνιο που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να πάμε και να δείξουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και να πάρουμε τους 3 βαθμούς.